Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, σήμερα θα συνεχίσουμε το μάθημά μας όπως κάθε Πέμπτη από την Καινή Διαθήκη και ιδιαίτερα από την Επιστολή, την πρώτη του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους. Είμαστε στη σελίδα 1008 και το κεφάλαιο Β. Σελίδα 1008, Β κεφάλαιο. «Κι εγώ, αδελφοί, όταν ήλθον προς εσάς, ήλθον ουχή με υπεροχήν λόγου η σοφία κηρύττων εις εσάς τη μαρτυρία του Θεού, διότι απεφάσισα να μην εξεύρω μεταξύ σας άλλο τι, ημί ήσουν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Κι εγώ ήλθα προς εσάς με ασθένεια και με φόβον και με τρόμον πολλήν. Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν εγίνοντο με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως, δια να είναι η πίστη σας ουχή δια της σοφίας των ανθρώπων, αλλά δι' της δυνάμεως του Θεού. Λαλούμεν δε σοφίαν μεταξύ των τελείων, σοφίαν όμως ουχή του αιώνος τούτου, ουδέ των αρχόντων του αιώνος τούτου των θυρωμένων, αλλά λαλούμεν σοφίαν Θεού, μυστηριώδη, την αποκεκριμένη, την οποίαν προώρησε ο Θεός πρώτων αιώνων εις δόξα ημών, την οποίαν ουδείς των αρχόντων του αιώνος τούτου εγνώρισε, διότι αν ήθελον γνωρίσει, δεν ήθελον σταυρώσει τον Κύριον της δόξης. Αλλά καθώς είναι γεγραμμένον, εκείνα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε και οτίον δεν ήκουσε και η σκορδία ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε εις τους αγαπώντας αυτών. Εις ημάς δε ο Θεός απεκάλυψε αυτά δια του Πνεύματος αυτού, επειδή το Πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Διότι τι των ανθρώπων γινώσκει τα του Θεού, του ανθρώπου, ημί το Πνεύμα του ανθρώπου το εν αυτό. Ούτω και τα του Θεού δυσγινώσκει, ημί το Πνεύμα του Θεού. Αλλά εμείς δεν λάβαμε το Πνεύμα του κόσμου, αλλά το Πνεύμα το εκ του Θεού, δια να γνωρίσουμε τα υπό του Θεού χαριστέντα εις ημάς, τα οποία και λαλούμεν, ουχή με διδακτούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με διδακτούς του Πνεύματος του Αγίου, συγκρίνοντες τα πνευματικά προς τα πνευματικά. Ο φυσικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού, διότι είναι μορία εις αυτόν και δεν δύναται να γνωρίσει αυτά, διότι πνευματικός ανακρίνονται. Ο δε πνευματικός ανακρίνει μεν πάντα, αυτός δε υπουδενός ανακρίνεται, διότι τι σε γνώρισε το νουν του Κυρίου ώστε να διδάξει αυτόν, εμείς όμως έχουμε το νουν του Χριστού. Κι εγώ, αδελφοί, δεν ειδηνήθη να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς, αλλά ως προς σαρκικούς, ως προς νήπια εν Χριστώ. Γάλα σας επότισα και ουχίστε ρε άνθρωποι, διότι δεν ειδύναστε έτη να δεχτείτε αυτήν, αλλά ουδέ τώρα δύναστε έτη, επειδή έτη σαρκικοί είστε, διότι είναι μεταξύ σας φθόνος και αίρης και διχόνοια, δεν είστε σαρκικοί και περιπατείτε κατά άνθρωπον. Διότι όταν λέγεις τις εγώ είμαι του Παύλου, εγώ δε, άλλος δε εγώ του Απολλώ, δεν είστε σαρκικοί. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν, συνεχίζοντας την επιστολή του, λέγει «Εγώ λοιπόν αδελφοί, εγώ αδελφοί ήλθον προς εσάς, όχι με υπεροχή λόγου εις σοφίας, κηρύττων εις εσάς τη μαρτυρία του Θεού. Εγώ ήλθα προς εσάς, εγώ, αυτός που ό,τι ήταν μεγάλο και ένδοξο μέσα στον κόσμο αυτό και το οποίο είχα, ήμουν θεολόγος, σπουδασμένος παρά τους πόδας του Γαμαλιήλ, ήμουν Εβραίος εξ Εβραίων κατά τον νόμο Φαρισαίος, ήμουν με ζήλο διώκτης της Εκκλησίας, ήμουν άμεμπτος κατά τη δικαιοσύνη του νόμου και περιτετμημένος την 8η ημέρα. Είχα πράγματα πάρα πολύ σημαντικά για το λαό μου, ανάμεσα στο λαό μου και σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσή. Αλλά όλα αυτά τα οποία για μένα και για τους άλλους ήταν τόσο σημαντικά, εγώ τα έβγαλα από πάνω μου, τα θεώρησα μάλιστα και ζημιά, όχι μόνο τα θεώρησα άχρηστα, αλλά τα θεώρησα ότι και μη ζημιώνουν ακόμη για να γνωρίσω το Χριστό. Θεώρησα λοιπόν όλα αυτά τα οποία ήταν σπουδαία επάνω μου, ανάμεσα στους ανθρώπους, τα οποία με τους οποίους
με τους οποίους ζούσα και ήταν το άμεσο περιβάλλον μου, αλλά και το πιο μακρινό περιβάλλον μου, όλα αυτά τα μεγάλα, τα θεώρησα όχι μόνο σκύβαλα μπροστά στη γνώση του Ιησού Χριστού, αλλά και ζημιά. Και θεώρησα τον εαυτό μου ότι είναι μωρό, γιατί το μωρό του Θεού είναι σοφότερο από το σοφό του Θεού, το μωρό του Θεού είναι σοφότερο από τους σοφούς του κόσμου τούτου, και θεώρησα ότι είμαι ασθενές, ασθενής, αδύναμος, γιατί το ασθενές του Θεού είναι ισχυρότερο ανάμεσα στην δύναμη των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν εγώ ήλθα με μία απόφαση μέσα στην καρδιά μου, στη ζωή μου, να μην εξεύρω τίποτα άλλο παρά μόνο Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον οποίον απέστειλε ο Θεός, το Λόγο τον οποίον έκανε σάρκα ο Θεός, έδωσε σώμα και τον απέστειλε στους ανθρώπους, και για τον και ο οποίος σταυρώθηκε γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού προς τον Πατέρα, και τον οποίον και για τον οποίον λόγον ο Θεός τον υπερήψωσε. Άρα αυτό το οποίο με ενδιαφέρει να ξέρω και τίποτα άλλο είναι για ποιο λόγο ο Θεός υπερήψωσε τον άνθρωπον Χριστόν Ιησού, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον ενσαρκωμένο Λόγο του Θεού, όχι γιατί ήταν Υιός Θεού, όχι γιατί ήταν σοφός, όχι γιατί ήταν συνετός, όχι γιατί έκανε θαύματα μεγάλα, όχι γιατί ήταν ο Υιός του Θεού, αλλά ο μοναδικός λόγος για τον οποίο τον υπερήψωσε ο Θεός τον άνθρωπον Χριστόν Ιησούν, είναι διότι υπήρξε υπήκοος έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Γι' αυτό και εγώ αποφάσισα να μην ξέρω τίποτα άλλο, καμία άλλη θεολογία, καμία άλλη σοφία, καμία άλλη συζήτηση, παρά μόνο Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Και γι' αυτό ήλθα σε εσάς, όχι με υπεροχή λόγου ή σοφίας, όχι με δύναμη σαν ισχυρός αλλά σαν ασθενής, όχι με σοφία σαν σοφός αλλά σαν μωρός, για να κηρύξω το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Με αποτέλεσμα, γνωρίζοντας την αδυναμία μου, γνωρίζοντας την ασοφία μου, γνωρίζοντας ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορώ να κάνω τίποτα, γνωρίζοντας ότι ο Θεός με έστειλε στην Κόρινθο μέσα σε ένα χώρο απόλυτα ειδωλολατρικό, όπου βασίλευε ο διάβολος, η αμαρτία, τα δαιμόνια και τα είδωλα, εγώ ήρθα με μεγάλη ασθένεια, αδυναμία, με φόβο και με τρόμο πολύ. Δεν ήρθα με την ισχύ, τη σύνεση και τη δύναμη του ανθρώπου που ξέρει ότι ο Θεός είναι μαζί του, αλλά ήρθα με την αδυναμία, το φόβο και του ανθρώπου και τον τρόμο του ανθρώπου που ξέρει ότι χρειάζεται τη δύναμη του Θεού και φοβάται μην τυχόν δεν είναι μαζί του η δύναμη του Θεού. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι μεγάλη σοφία, είναι ωριμότητα πνευματική. Να μην πηγαίνεις με την εξουσία «ο Θεός είναι μαζί μου», γιατί τότε γίνεσαι προπετής και εκείνες και καταντήχεις, καταντάς άχριστος στο Θεό, αλλά με φόβο και τρόμο. Θεέ μου, να είσαι μαζί μου. Γι' αυτό και δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις ο Απόστολος Παύλος για τον εαυτό του να βρει χάρη από το Θεό για να είναι ο Θεός μαζί του. Δεν είναι υποχρεωμένος ο Θεός να είναι μαζί με τον Παύλο. Δεν είναι δεσμευμένος ο Θεός να είναι μαζί με τον Παύλο. Ο Θεός θα είναι μαζί με τον Παύλο και θα είναι απεσταλμένος του Κυρίου αν ο Παύλος είναι ταπεινός, μωρός, φοβισμένος, τρομαγμένος εκ της επιγνώσεως ότι είναι άνθρωπος ουτιδανός, αχρίος και δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς τον Χριστό. Γι' αυτό και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν στηρίχθηκε σε λόγους που πείθουνε, καταπιστικούς λόγους
ανθρωπίνης σοφίας σε λόγους που πείθουνε δια της σοφίας των ανθρώπων, το οποίο είναι η πραγματική σοφία του Θεού. Δεν χρησιμοποιεί επιχειρήματα για να πιστέψουν οι άνθρωποι, γιατί ξέρει ότι δεν μπορεί κανένας άνθρωπος, χρησιμοποιώντας τα οποιαδήποτε επιχειρήματα, να πείσει τους ανθρώπους να δεχθούν ότι εκείνος εκεί ο Ιησούς ο Ναζωραίος, που γεννήθηκε στη Ναζαρέτ και πέθανε σταυρωμένος από τους Ρωμαίους κάπου στο 30 μετά Χριστό, είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, τον οποίο ο Θεός ανέστησε. Δεν υπάρχει σοφία ανθρώπινη με την οποία μπορεί κάποιος να πείσει κάποιον άνθρωπο. Δηλαδή δεν υπάρχει σοφία ανθρώπινη με την οποία μπορεί κάποιος να σώσει κάποιον άνθρωπο. Γι' αυτό αυτοί που έχουν καλά αποτελέσματα είναι αυτοί που δεν πηγαίνουν με γνώση του Λόγου του Θεού, αλλά με την ταπείνωση της ομολογίας τους. Ο Απόστολος Παύλος, διδάσκαλος των εθνών στους πιστούς, αφού πίστεψαν με την απλότητα της ομολογίας του, πως ο Κύριος τον έσωσε. Δεν σώζουνε οι άνθρωποι όσο σοφοί και να είναι. Σώζει ο Χριστός όταν ο άνθρωπος αποδεικνύεται ενώπιον όλων των δυνάμεων ως άσοφος ενώπιον των ανθρώπων, ελεημένος ενώπιον του Θεού. Το μυστικό, το μεγάλο μυστικό των ανθρώπων που έχουν καρπό πολύ και ο καρπός τους μένει. Δεν θέλω, λέει ο Απόστολος Παύλος, η πίστη σας να είναι διά της σοφίας των ανθρώπων, αλλά θέλω η πίστη σας να είναι διά της δυνάμεως του Θεού. Εκείνο που θέλω να προκαλέσω είναι τη δύναμη του Θεού να ενεργήσει. Και η δύναμη του Θεού να ενεργεί, ξέρει, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι προέρχεται εκ της ταπείνωσης του ανθρώπου. Στους ταπεινούς ο Θεός δίνει χάρη, στους υπερηφάνους ο Θεός αντιτάσσεται. Δεν μπορείς να πείσεις τη γυναίκα σου, δεν μπορείς να πείσεις τον άντρα σου, δεν μπορείς να πείσεις, πολύ σημαντικό, τα παιδιά σου, ούτε για τον Χριστό, ούτε για τον Λόγο του Θεού, ούτε για τον αγιασμό. Για κανένα πράγμα δεν μπορείς να πείσεις τα παιδιά σου χρησιμοποιώντας τη σοφία σου. Ματαιοπονείς, ματαιοπονούμε. Όλοι αυτοί θα πιστούν μόνο όταν προκαλέσουμε και εγερθεί η κρατεά χείρ του Κυρίου υπέρ ημών και ο εξαπλωμένος βραχίωνας του. Μόνο δια της δυνάμεως του Θεού. Αυτό είναι αποκάλυψη, αδερφοί. Αποκάλυψη που ο Θεός έδωσε στον Απόστολο Παύλο, και ο Απόστολος Παύλος το μεταφέρει με χαρά. Μην προσπαθείς να πετύχεις με την καπατσοσύνη σου, με την εξυπνάδα σου, με την πονηριά σου ή με τη σοφία σου. Θα αποτύχεις με τα πάσης βεβαιότητος, έστω και αν προσώρας φαίνεται ότι κάτι καταφέρνεις. Δεν μπορείς ούτε να καλοπιάσεις, ούτε να παρηγορήσεις, ούτε να ενισχύσεις, ούτε να στηρίξεις. Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις με την ικανότητά σου. Μην αγωνίζεσαι να βρεις τα σωστά επιχειρήματα. Αγωνίσου να εγερθεί η δύναμη του Θεού. Και η δύναμη του Θεού δεν εγείρεται εκ της σοφίας σου, αλλά εκ της μορίας σου. Δεν εγείρεται εκ της φιλοσοφίας σου,
αλλά εκ της απλότητός σου εν Χριστώ Ιησού. Γι' αυτό το πιο ισχυρό και πιο απλό όπλο είναι η ομολογία μας, αδελφοί. Τι έκανε ο Χριστός στη ζωή μας. Αλλά όμως ξέρει ο Απόστολος Παύλος ότι αυτό που λέει είναι η αληθινή σοφία. Δεν είναι η καταπιστική λόγια ανθρωπίνης σοφίας η αληθινή σοφία, αλλά η αληθινή σοφία είναι η απλότητα, η ταπείνωση, ο τρόπος που θα τα καταφέρεις ο Θεός να είναι μαζί σου. Γι' αυτό λαλούμε σοφία μεταξύ των τελείων. Σοφία όχι του αιώνος τούτου, ούτε των δυνάμεων και των αρχών και των εξουσιών του αιώνος τούτου που καταργούνται. Δεν λαλούμε ανθρώπινη σοφία, αλλά σοφία μεταξύ των τελείων, μυστηριώδη και αποκεκριμένη, δηλαδή σοφία Θεού. Απορρίπτοντας τη σοφία των ανθρώπων, εκλέγουμε τη σοφία του Θεού. Γιατί ο Θεός αποφάσισε δια της μορίας του κηρύγματος, προσέξτε, όχι δια της σοφίας του κηρύγματος, δια της μορίας του κηρύγματος ο άνθρωπος να γνωρίσει το Θεό, να επικαλεστεί και να σωθεί. Λαλούμε λοιπόν σοφία μεταξύ τελείων. Και ποιοι είναι οι τέλειοι? Είναι αυτοί που κατανόησαν, που αναγνώρισαν, που πίστεψαν ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματός μου του Αγίου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Αυτοί που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι ό,τι θεωρούσαν μέχρι αυτή τη στιγμή σπουδαίο πρέπει να το καταδικάσουν σαν σκύβαλο, άχρηστο, μπροστά στο έξοχνο της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Και διαχωρίζουν τελείως τη λογική τους και τη θέση τους από τη σοφία του αιώνος τούτου, των αρχόντων, των αρχόντων και των αρχών και των εξουσιών και του κοσμοκράτορα του σκότους που άρχει πάνω σε όλο τον κόσμο, γνωρίζοντας ότι ούτε ο κόσμος ούτε κανείς εκ των αρχόντων του κόσμου τούτου γνώρισε τη μορία του κηρύγματος, κατάλαβε τη δύναμη της σταύρωσης του Ιησού Χριστού. Γιατί αν το είχε γνωρίσει δεν θα τον σταύρωναν. Και ένα ερώτημα κλασικό των ανθρώπων: δεν θα ήταν πιο σοφό από το διάβολο? Αφού γεννήθηκε ο Ιησούς ο Ναζωραίος, να τον αφήσουν να κάνει ό,τι θέλει για 60, 70, 80 χρόνια, να πεθάνει και να τελειώνουμε. Γιατί έπρεπε να τον σταυρώσει? Γιατί έπρεπε να τον θανατώσει? Γιατί ποτέ δεν κατάλαβε τη σοφία του Θεού, ότι αν προσπαθήσει ο διάβολος να σταματήσει το έργο του Θεού και τον θανατώσει, θα τα καταφέρει μεν, αλλά ο Θεός δια του Ιησού Χριστού θα συντρίψει την κεφαλή του. Είναι σοφός, αλλά όχι τόσο σοφός. Είναι πονηρός, αλλά η πονηριά του τον βγάζει έξω από το σχέδιο του Θεού. Και όταν λέμε σοφία, τι εννοούμε? Το αιώνιο, ουράνιο,
σωτήριο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων. Για αυτή τη σωτηφία μιλάμε. Εν μυστηρίο τη μυστηριώδη, την αποκεκριμένη, την οποία προσδιορίσε ο Θεός πρώτων αιώνων εις δόξαν ημών που θα τη δεχτούμε. Κανένας δεν κατάλαβε και δεν μπορούσε να καταλάβει ότι μέσα από τη σταύρωση του Χριστού θα ερχόταν η σωτηρία του ανθρώπου. Πού ο σοφός, λέει ο Θεός, μπροστά στην απέραντη σοφία του. Σκότωσε το να τελειώνουμε. Θα παρασύρει όλους, έλεγαν δια του πνεύματος της πονηρίας οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Σκότωσε τον να γλιτώσουμε από αυτόν. Και ο Θεός τον έστειλε για να τον σκοτώσουν. Και ως αρνίων εσφαγμένων δι' αυτού να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, μη χρησιμοποιούμε την πονηριά μας και τη σοφία μας. Είναι πολύ μικρότερη του διαβόλου δια της οποίας ο διάβολος την έπαθε. Να εξητούμε τη σοφία του Θεού δια της οποίας κάθε ένας σώζεται. Γιατί αυτό το οποίο ο οφθαλμός δεν είδε, οτίον δεν ήκουσε και εις καρδίαν ανθρώπων δεν ανέβησαν, είναι η σοφία του Θεού δια της οποίας ετοίμασε το αιώνιο ουράνιο σωτήριο σχέδιό του για να το αποκαλύψει στους αγαπώντας Αυτόν. Και αυτό είναι ένα δεύτερο μεγάλο μυστικό. Δεν μπορείς να έχεις αποκάλυψη της σοφίας του Θεού. Δεν μπορεί ο Θεός να σου αποκαλύπτει το σχέδιο, το σωτήριο της σοφίας του, εάν δεν τον αγαπάς. Και αν το πω πιο απλά, εάν δεν αγαπάς τον Χριστό εξ όλης της καρδίας σου, της δυνάμεώς σου, της ψυχής σου και της διανοίας σου, δεν μπορείς να τον ακολουθήσεις. Στα μονοπάτια της σοφίας του Θεού δεν μπορείς. Θα κάτσεις ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια. Μετά θα έρθει κάτι άλλο που θα τα αγαπήσεις και θα εγκαταλείψεις. Θα αγαπήσεις ανθρώπους, θα αγαπήσεις πράγματα, θα αγαπήσεις καταστάσεις. Θα βρει ο διάβολος να σου προσφέρει κάτι που να σε κάνει να το αγαπήσεις περισσότερο από τον Χριστό. Και όταν θα έρθει το δίλημα, ποιον αγαπάς πιο πολύ, τότε θα φανερωθεί στην πράξη ποιον αγαπάς πιο πολύ. Και το δίλημα αυτό θα έρθει και σαν δοκιμασία για να φανερωθεί ενώπιον όλων των δυνάμεων η αγάπη που έχουμε για τον Χριστό. Δεν μπορεί να αγαπάει ο άνθρωπος δύο κυρίους. Δεν μπορεί να υπηρετεί δύο κυρίους. Δεν μπορεί να εργάζεται δύο κυρίους. Ή τον έναν θα αγαπήσει τον Χριστό και τον άλλο θα τον περιφρονήσει. Εάν δεν μπορείς να περιφρονήσεις τις προτάσεις του αλλού, σημαίνει ότι δεν αγαπάς τον Χριστό. Εάν τον έναν μισήσει και τον άλλον αγαπήσει και δεν μπορείς να μη μισήσεις τον Χριστό αν αγαπήσεις τον άλλον. Δεν μπορείς να περπατάς ανάμεσα σε δύο φρονήματα. Στο τέλος θα επικρατήσει το φρόνημα της σάρκας. Που το φρόνημα της σάρκας δεν μπορεί να αγαπάει. Δεν μπορεί να υποταχθεί στο φρόνημα του πνεύματος. Είναι, αδερφοί, ο λόγος του Θεού, η σοφία του Θεού, αλλά είναι και η καθημερινή μας πείρα μέσα στην οποία ζούμε. Κάθε μέρα καλούμεθα να εκλέξουμε. Κάθε μέρα. Να εκλέγουμε το τίμιον και να απορρίπτουμε το αχρίον. Και αυτές οι εκλογές δημιουργούν την τελική μεγάλη εκλογή σου.
Εάν εκλέγεις επειδή αγαπάς τον Χριστό, πάντοτε τον Χριστό, τότε ο Θεός θα σου αποκαλύπτει όλα όσα έχει ετοιμάσει για σένα και θα σε κάνει να τον αγαπάς όλο περισσότερο. Γιατί στους αγαπώντας τον Θεό, ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου αποκαλύπτει αυτά τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, οτίον δεν άκουσε και εις καρδία ανθρώπων δεν ανέβησαν. Εάν δεν έχεις αποκάλυψη της αιώνιας ζωής και δεν θα την έχεις αν δεν αγαπάς τον Χριστό, δεν θα μπορείς να την μπορέσεις ποτέ να την επιθυμήσεις απορρίπτοντας όλα τα άλλα. Θα είσαι πάντοτε μαχόμενος και μαχόμενη και εν τέλει ιτημένος και ιτημένη. Γι' αυτό συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, σε εμάς που θεωρήσαμε σκύβαλα τα μεγάλα του κόσμου τούτου, σε εμάς που απορρίψαμε τη σοφία του κόσμου τούτου των ανθρώπων, σε εμάς που δεχθήκαμε Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο, σε εμάς που ταπεινώσαμε τον εαυτό μας γνωρίζοντας ότι μόνο έτσι βρίσκουμε χάρη από το Θεό, σε εμάς που θέλουμε η πίστη όχι μόνο των άλλων αλλά και η δική μας να μην είναι δια της σοφίας των ανθρώπων αλλά δια της δυνάμεως του Θεού. Σε εμάς ο Θεός αποκάλυψε όλα αυτά δια του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό τι λέει ο Απόστολος Παύλος στην Εκκλησία των Αφεσίων, προσεύχομαι να σας δώσει ο Θεός πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωση του θελήματος αυτού. Εις επίγνωση αυτού. Δεν μπορούμε χωρίς αποκάλυψη Θεού να περπατήσουμε στα πνευματικά. Και δεν μπορούμε να έχουμε αποκάλυψη Θεού αν η καρδιά μας δεν λατρεύει Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Δεν αγαπάει τα ασάλευτα, τα αιώνια, αλλά ελκύεται από τα ασαλευόμενα και τα προσωρινά. Σε μας λοιπόν, σε μας, όχι σε όλους εμάς, σε κάποιους από μας αποκάλυψε ο Θεός όλα αυτά τα αιώνια δια του Πνεύματος του Αγίου. Και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μας το αποκαλύψει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, μόνο δια Πνεύματος Αγίου, διότι μόνο το Πνεύμα του Θεού ερευνά πάντα, τα πάντα στο Θεό, αλλά και τα βάθη του Θεού. Και αν το καταλάβετε, ποιος των ανθρώπων γνωρίζει τα μυστικά και τις σκέψεις του άλλου ανθρώπου εκτός από το πνεύμα του άλλου ανθρώπου? Ποιος από σας γνωρίζει τα μυστικά μου και τις σκέψεις μου? Κανένας άλλος εκτός από το πνεύμα το δικό μου. Γι' αυτό και κανένας δεν γνωρίζει τα μυστικά και τις σκέψεις του Θεού ημί το πνεύμα του Θεού του Άγιο, δια του οποίου ο Θεός μας αποκαλύπτει και αποκαλύπτει στους αγαπώντας Αυτόν. Γνωρίζοντας λοιπόν ότι εμείς δεν λάβαμε το πνεύμα του κόσμου αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού. Και γιατί το λάβαμε? Πρώτον, γιατί πιστέψαμε. Δεύτερον, γιατί αιτήσαμε, εξητήσαμε. Τρίτον, θέλαμε. Τέταρτον, πειθαρχήσαμε στο Λόγο του Θεού. Δεν είναι τυχαίο το ότι ο Θεός μας χάρισε το Πνεύμα το Άγιο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στον κόσμο αυτό. Μόνο στους πιστεύοντας, μόνο στους εξητούντας, μόνο στους πειθαρχούντας το Λόγο του Θεού, μόνο στους θέλοντας που έχουν αποκάλυψη
επειδή αγαπάνε το Θεό. Ο Θεός χάρισε το Πνεύμα Του το Άγιο για να γνωρίσουμε τα υπό του Θεού χαριστέντα εις εμάς. Εμείς λοιπόν όλοι, εμείς όσοι από μας αγαπάμε το Θεό, υποτασσόμεθα στο Λόγο του Θεού, με όλη μας την καρδιά αγαπάμε το Θεό, υποτασσόμεθα στο Λόγο του Θεού και ο Θεός μας αποκαλύπτει τα μυστικά Του, τη σοφία Του, την μυστηριώδη, την αποκεκριμένη, την οποία ο Θεός προορίσει για μας εις δόξαν ημών πρώτων αιώνων, μόνο σε μας έδωσε το Πνεύμα Του το Άγιο, δια του οποίου γνωρίσαμε και συνεχίζουμε να γνωρίζουμε τα υπό του Θεού χαριστέντα, γι' αυτό και είμαστε ικανοί να τα κηρύττουμε. Είδατε τι ωραίο είναι το σχέδιο του Θεού, η σοφία του Θεού. Γι' αυτό είμαστε ικανοί να τα κηρύττουμε, ώστε αυτά τα οποία εμείς λαλούμε, δεν τα λαλούμε με διδακτούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, με θεολογικές μελέτες,